Στους δρόμους και τα μεσητικά γραφεία χτυπάει η καρδιά των φοιτητών που με την ανακοίνωση των βάσεων αναζητούν το σπίτι που θα στεγάσει τα όνειρά τους. Ωστόσο, η αναζήτηση αναδεικνύεται σε Γολγοθά και όταν πια βρεθεί το σπίτι, οι γονείς πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς τα ενοίκια έχουν πάρει φωτιά. Εντάξει, βρίσκουμε τώρα εδώ. Θα δείξει. Που ενοίκια τι σας λένε? Που ενοίκια, εντάξει, υπάρχουν ποικίλα. Τώρα ψάχνουμε ένα που θα μας διευκολύνει πιο πολύ. Με περισσότερους από 15.000 φοιτητές, το Ηράκλειο είναι μία από τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της χώρας. Η ανέβρεση στέγης αποδεικνύεται πραγματικό αγκάθι. Είναι πολύ δύσκολο να βρει ένας φοιτητής διαμέρισμα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ λίγα τα διαμερίσματα και βεβαίως, εάν κάποιος ψάξει για δίχωρο διαμέρισμα φοιτητικό επιπλωμένο στο κέντρο, είναι αδύνατο να βρει. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο κέντρο της πόλης οι τιμές διαμορφώνονται από 180 έως 300 ευρώ για ένα δώμα, από 240 έως 380 ευρώ για μια καρσονιέρα και από 280 ευρώ έως 400 για ένα διάρρη. Μπορεί όμως να βρει φτηνότερο διαμέρισμα περιφερειακά του κέντρου και σε περιοχές που εξυπηρετείται με την αστική συγκοινωνιακή σύνδεση. Μια τέτοια περιοχή, παραδείγματος χάρη, είναι η Αλικαρνασσός, ο Πόρος, τα Καμίνια, η Λεωφόρος 62 Μαρτύρων. Για ένα διαμέρισμα διάρρεια επιπλωμένο σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα προηγουμένως, θα πρέπει να πληρώσουν από 280 μέχρι 330 ευρώ. Στην περιοχή του Εσταυρωμένου, κοντά δηλαδή στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τα σπίτια γίνονται ανάρπαστα. Δεν έχει πολλά φέτος. Φέτος νοικιάζονται αμέσως. Αλήθεια? Ναι. Δεν έχει ξενίκιαστα. Στην αρχή λίγο δυσκολευτήκαμε, η αλήθεια είναι, που ψάχναμε εδώ πέρα και όλα αυτά, αλλά εντάξει, με λίγη προσπάθεια βρίσκεις. Το ενίκιο ήταν καλό? Ενδιάμεσο, καλά ήτανε. Πραγματική μάχη δίνουν όσοι αναζητούν στέγη στα Χανιά. Οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν κυριολεκτικά διαλύσει την κτηματαγορά. Τα κρατούν για να τα χρησιμοποιούν για βραχυχρόνια μίσθωση και τα νοικιάζουν από Οκτώβρη μέχρι και Μάιο. Που σημαίνει ότι ο φοιτητής δεν εξυπηρετείται διότι έχει πρόβλημα με το θέμα της εξεταστικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην πόλη των Χανίων για μια γκαρσονιέρα κανείς πρέπει να πληρώσει από 300 έως 320 ευρώ, ενώ ένα διάρρη αγγίζει τα 450 ευρώ. Στην περιοχή των Κουνουπιδιανών το ενίκιο για μια γκαρσονιέρα επιπλωμένη αγγίζει τα 350 ευρώ, ενώ ένα διάρρη μπορεί να φτάσει έως και τα 400. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι κοινωνικό πρόβλημα πλέον στα Χανιά. Κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται η ιστορία, κάθε χρόνο και χειρότερα. Έρχονται οι μαμάδες, κλαίνε. Η διακατάσταση επικρατεί και στο Ρέθυμνο. Η υψηλή ζήτηση και η χαμηλή προσφορά έχει οδηγήσει σε απίστευτα ύψη τις τιμές των ενοικίων. Σε μια τέρμονη άγραφη δυτικής κατοικίας επιδίδονται γονείς και πρωτοετής φοιτητές στο Ρέθυμνο. Κάτι που δυσχεραίνεται όχι μόναχα από τη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και από το γεγονός ότι δεν λένε να αποχωριστούν την πόλη του Ρεθύμνου. Οι τιμές κυμαίνονται από 300 ευρώ έως οι καρσονιέρες έως 350 και τα διάρια από 350 έως και 450 ανάλογα αν είναι μέσα τέλος πάντων η ΔΕΗ και το νερό και ανάλογα τη συμφωνία. Μάλιστα φέτος πολλοί είναι αυτοί που αναζητούν συγκάτοικο προκειμένου να μοιραστούν τα έξοδα διαμονής. Παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον και για συγκατοίκηση, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν μεγάλο διαμερίσματα. Λογικές παραμένουν οι τιμές στο Λασίθι. Σε Σιτία και Ιεράπετρα για ένα δώμα το ενίκιο φτάνει τα 150 ευρώ. Μια γκαρσονιέρα κυμαίνεται από 170 έως 250 ευρώ, ενώ για ένα διάρρη κάποιος θα πρέπει να πληρώσει ενίκιο από 220 έως 270 ευρώ.